Το σενάριο της επιτάχυνσης της συνταξιοδότησης εξετάζει η κυβέρνηση για όσους δημοσίους υπαλλήλους πρόκειται να αποχωρήσουν έως το 2016-2017. Αυτό συνεπάγεται ότι 35.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα οδηγηθούν σε πρόωρη έξοδο με στόχο να επιτευχθεί ο στόχος των 150.000 αποχωρήσεων. Η ΑΔΔ Καβάλα σκοπεύει να απαντήσει στο σενάριο αυτό με κινητοποιήσεις το προσεχέ Σάββατο εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτό το μέτρο το βλέπουμε εδώ και 2-2,5 χρόνια. Ακούμε για την εφεδρεία, έχουμε πει πάρα πολλά για την εφεδρεία. Το φιάσκο της εφεδρείας το ξέρουμε των προηγούμενων ετών. Τώρα έρχονται με κάποια άλλα καινούργια μέτρα για να το ξαναεπιβάλλουν. Εμείς, όπως είπαμε στην ΑΔΔ, είμαστε αντίθετοι σε αυτό το μέτρο. Αυτό αποτελεί την αποψήλωση του δημόσιου τομέα, των δημοσίων υπηρεσιών και θα έχει επίπτωση σε όλους τους πολίτες όλης της Ελλάδας. Ήδη τα νέα μέτρα που έρχονται το ένα μετά το άλλο μας έχουν φέρει στα όρια της εξαθλίωσης και της ισοπαίδωσης. Ο κόσμος πρέπει επιτέλους να αντιδράσει. Όπως λέω πολλές φορές, όταν αγωνίζεσαι, μπορεί να χάσεις. Όταν δεν αγωνίζεσαι, έχεις ήδη χάσει. Θα πρέπει όλοι λοιπόν να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά όλο το ζήτημα. Δεν μας μένει καθόλου καιρός, διότι όλη αυτή η εξαθλίωση και η ισοπαίδωση την οποία έχουμε υποστεί όλοι εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι της πατρίδας μας είναι ισοπαιδωτική πλέον. Ποια είναι η ευάλωτη ομάδα? Οι δημόσιοι υπάλληλοι. Από πού μπορούμε να πάρουμε τα μέτρα? Από τους δημόσιους υπαλλήλους και από τους εργαζόμενους. Όχι λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά και σύμφωνα με τις εξαγγελίες αυτής της τρικομματικής κυβέρνησης και προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά δεν ήταν να πάρουν κανένα μέτρο. Δυστυχώς όμως τα μέτρα βλέπουμε το ένα να διαδέχονται το άλλο. Ακούμε για τα ασφαλιστικά μας ταμεία, ισοπαίδωση στους μισθούς, έρχονται νέα φορολογικά χαράτσια. Ο κόσμος πλέον δεν μπορεί και δεν έχει να πληρώσει τίποτε. Πρέπει να το καταλάβουν ότι δεν μπορεί να είμαστε το πειραματόζωο της Ευρώπης. Θα πρέπει όλοι να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών. Μιλάω και για τους βόρειους συμμάχους μας τώρα, οι οποίοι θέλουν πραγματικά να μας ισοπαιδώσουν. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Εμείς ήδη θα κινητοποιηθούμε στην ΑΔΔ το Σάββατο εν ώψη της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσει λεωφορείο από τον κήπο της, από τον δημοτικό κήπο της Καβάλας στις 10.30 το πρωί, ώστε να πάμε όλοι μαζί να φωνάξουμε, να τραντάξουμε το σύμπαν. Δηλαδή δεν θα πρέπει να αφήσουμε να περάσουν αυτά τα μέτρα τα οποία θέλουν να μας επιβάλλουν.